Από εκεί μετέφεραν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου, όπου έμεινε κρυμμένος μαζί με την τροφόν του επί έξ έτη. Η δε γοθολία κατά το διάστημα αυτό ευασίλευεν επί του λαού της χώρας. Κατά το έβδομον έτος, ο αρχιερεύς Ιωδαέ, απέστειλε και παρεκάλεσε τους εκατοντάρχους αξιωματικούς της βασιλικής φρουράς, τον Χωρί και τον Ρασίμ, και έφεραν αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου, προς τον κρυμμένον Ιωάς. Εκεί δε συνήψε με αυτού συμφωνίαν ενώπιον του Κυρίου για την ανάδειξη του Ιωάς ως βασιλέος του όρκησε ενώπιον του κυρίου και έδειξε ει αυτού τον Ιωδαέ, τον ιόν του βασιλέω. Έδωσε δεκατόπιν ει αυτού εντολήν και είπε: Αυτό είναι το έργο το οποίο έχετε καθήκον να κάμετε. Το ένα τρίτον από εσά με τους στρατιώτε σας, θα προσέλθουν κατά το Σάββατον τούτο για να φρουρούν το βασιλικόν ανάκτορον, ιστάμενοι στην πύλη των ανακτόρων. Το δεύτερον τμήμα θα ευρίσκεται εις τοποθεσία που ονομάζεται πύλη οδών. Το δε τρίτον τμήμα θα φρουρεί στην τοποθεσία της πύλης, η οποία λέγεται πύλη των στρατιωτών. Από εκεί αυτά θα επιβλέπουν και θα προσέχουν το βασιλικόν ανάκτορον. Από τα δύο δε ειδικά σας τάγματα, το ένα τμήμα θα φρουρεί τον οίκον του Κυρίου και τον βασιλέα που θα ευρίσκεται εις αυτό. Το δε άλλο θα περικυκλώσει τον ναόν όπου βρίσκεται ο βασιλεύς και καθένας από τους στρατιώτας θα κρατεί στα χέρια του το όπλον του. Εκείνος που θα τολμήσει να εισέλθει στα στάξη των θα εκτελείται. Αυτή θα είναι στην διάθεση του βασιλέως, οπουδήποτε θελήσει αυτός να μεταβεί. Οι εκατόνταρχοι και οι άλλοι αξιωματικοί εξετέλεσαν όλα όσα υπέδειξε εις αυτούς ο συνετός Ιωδαέ. Επήρε δηλαδή ο κάθε αξιωματικός του άνδρας του, οι οποίοι κατά το Σάββατον θα αντικαθιστούσαν τους φρουρούς, όπως επίσης και τους άνδρας της φρουράς που θα αντικαθίστατο και μετέβησαν προς τον αρχιερέα Ιωδαέ. ο αρχιερεύς έδωκε εις τους τα όπλα λόγχας και ασπίδας του βασιλέως Δαβίδ που υπήρχον εις τον ναόν του Κυρίου. Οι στρατιώτε ήσαντο εις την θέση των κρατούντες εις τα χέρια ο καθένας το όπλο του. Παρετάχθησαν δε από την δεξιάν πλευρά του ναού μέχρι τη αριστεράς πλευράς του πλησίων εις το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και γύρω από τον ναόν όπου έμενεν ο νεαρός βασιλεύς. Ο Ιωδαέ ε τότε έβγαλε τον νεαρόν βασιλέα έθεσεν εις αυτόν το βασιλικό διάδημα, έδωσε στα χέρια του τον νόμον τον έχρισε και τον ανεκήρυξε ως βασιλέα. Οι παριστάμενοι εχειροκρότησαν και είπαν «Ζήτω ο βασιλεύς». Η Γοθολία ήκουσε την φωνή αυτήν και τα ζητοκραυγά των στρατιωτών και του λαού και βγήκε προς τον λαόν εις τον οίκον του Κυρίου. Έφνης είδε τον νεαρόν βασιλέα να ήσταται επάνω εις την εξέδρα του σύμφωνα με τα παραδεδομένα και πλησίον του ήσαν οι ψάλτε και οι σαλπιγκτέ Και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ χαίροντες και σαλπίζοντες. Η Γοθολία έσχισε τα ημάτια της και εφώναξε συνομοσία συνομωσία». Συνωμωσία». Ο αρχιερεύς Ιωδαέ έδωσε εντολή εις τους εκατοντάρχους και τους αξιωματικούς της στρατιωτικής δυνάμεως και είπε προς αυτούς «Βγάλετε αυτήν έξω από την παράταξη». Εκείνος, ο οποίος θα ακολουθήσει ο πίσω από αυτήν, θα αποθάνει διαρρομφέας. Διέταξε δε ακόμη και είπε να μη φωνευθεί αυτή εντός του ναού του Κυρίου. Άπλωσαν τα χέρια των και την συνέλαβον. Αυτή δε εισήλθε στην οδόν η οποία οδηγεί στην είσοδο του βασιλικού στάβλου. Εκεί και εθανατώθη. Ο Ιωδανέ συνήψε συμφωνία μεταξύ του Κυρίου, του βασιλέως και του λαού δια να είναι ο λαός αυτός ιδιαίτερος λαός του Κυρίου. Συμφωνίαν επίσης συνήψε μεταξύ του βασιλέως και του λαού. Όλοι δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έπειτα από τα γεγονότα αυτά, εισήλθον εις τον ναόν του Βάλ και τον κατεκρύμνησαν. Συνέτριψαν τα θυσιαστήρια και τα αγάλματα αυτού εξολοκλήρου τον δε μαθάν τον ιερέα του Βάλ εφώνευσαν εμπρός εις τα θυσιαστήρια. Ο αρχιερεύς Ιωδαέ έθεσε φρουρούς εις τον του Κυρίου. Επήρε κατόπιν ο Ιωδαέ τους εκατοντάρχους της βασιλικής φρουράς χωρί κερασίμ όπως και όλων των λαών της Ιερουσαλήμ. Όλοι οδήγησαν τον βασιλέα αυτόν από τον ναόν του Κυρίου και εισήλθον δια της πύλης των στρατιωτών εις το βασιλικόν ανάκτορον. Εκεί δε έθεσαν αυτόν εις τον βασιλικόν θρόνον. Όλος ο λαός της περιοχής Ιερουσαλήμ εχάρη, η δε πόλης ησύχασε. Την Γοθολίαν εξετέλεσαν δια μέσα εις το βασιλικόν Ανάκτορον. Κεφάλαιον 12. Η συνετή βασιλεία του Ιωάς. Στίχη 1 έως 20. Συνομωσία κατά αυτού και φόνος του στιχοι 21 21-22. Επτά ετών ήτο ο Ιωάς, όταν ανήλθεν εις των βασιλικών θρόνων. Κατά το έβδομον έτος του Ιού, βασιλέως του Ισραήλ, ανήλθεν εις των θρόνων ο Ιωάς. Εβασίλευσε δε τεσσαράκοντα έτη εις την Ιουδαίαν, με πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήμ, Η μητέρα του ονομάζεται Αβιά και κατήγεται από την πόλη Βίρσαβεέ. Ο Ιωάς έπραξε το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου όλα στα σημέρα της βασιλείας του κατά τα οποία το από τον αρχιερέα Ιωδαέ. Αλλά τους υψηλούς τόπους όπου ελατρεύονται ακόμη τα είδωλα, δεν επέτυχε να καταστρέψει. Κι έτσι ο λαός προσέφερεν και εις τους ειδωλικούς θεούς θυσίας και θυμιάματα. Ο Ιωάς είπε προς τους ιερείς Όλον το αργύριον το οποίον εισοδεύεται εις τον ναόν από τα Αγίας Προσφοράς δηλαδή το αργύριον το οποίο προέρχεται από προσωπική πρόσφορα, το αργύριον το οποίο εισπράτεται κατόπιν εκτιμήσεως και το αργύριον το οποίο κατά τη διάθεση του έκαστος θα προσφέρει προς τον ναόν του Κυρίου, ας το πάρουν οι ιερείς, ο καθένας από την ίσπραξη της δικαιοδοσίας του και ας διαθέσουν αυτό για την επισκευή του ναού του Κυρίου όπου αυτός ευρεθεί ότι έχει ανάγκη επιδιορθώσεως. Αλλά κατά το 23ο έτος της βασιλείας του Ιωάς, οι ιερείς δεν εφρόντισαν για την επιδιόρθωση των φθορών του ναού. Ο βασιλεύς Ιωάς προσεκάλεσε τον αρχιερέα Ιωδαέ και τους ιερείς και είπε προς αυτούς «Διατί δεν εφροντίσατε για την επισκευή του ναού, δια το από τώρα και εις το εξής δεν θα αναλάβετε εσείς την ίσπραξη του φόρου τούτου, του προορισμένου, για την επισκευή του ναού, διότι αυτός θα διατίθεται κατευθείαν για την επιδιόρθωση του ναού». οι ιερεί εδέχθησαν να μην εισπράττουν το αργύριον αυτό από τον λαών και να απαλλαγούν από την υποχρέωσή των για την επιδιόρθωση του οίκου του Κυρίου. Ο αρχιερεύς Ιωδαέ επήρε τότε ένα κυβότιον ίνιξεν εις το άνω μέρος μία και έδωσε να το τοποθετήσουν πλησίον του θυσιαστηρίου εις τον οίκον κάποιο ανδρός, ανήκοντος εις τον ναόν του Κυρίου. Οι δε ιερείς οι οποίοι την θέση αυτήν, κατέθεσαν όλο το ευρεθέν αργύριον εις τον ναόν του Κυρίου. Όταν όμως είδαν ότι το αργύριον, το εντός του κυβωτίου το πολύ, ανέβηκεν εις τον ναόν ο του βασιλέως και ο αρχιερεύς, ρυθμισαν το ευρεθέν εις τον οίκον κυρίου Αργύριον και το έδεσαν εις σάκους. Αυτό δε το Αργύριον το παρέδωσαν εις τα χέρια των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είχαν αναλάβει να επιβλέπουν εις τα έργα της επιδιορθώσεως του ναού του Κυρίου. Αυτοί δε παρέδωσαν αυτό εις τους ξυλουργούς και εις τους οικοδόμους, οι οποίοι εργάζοντο για την επισκευήν του οίκου Κυρίου εις τους κτίστας και εις τους λατόμους δι να ξύλα και πελεκιμένους λίθους προς επισκευήν των εφθαρμένων μερών του ναού του Κυρίου. Όλον δε αυτό το αργύριον εξοδεύθη δια την επιδιόρθωση εφθαρμένων μερών του οίκου του Κυρίου ώστε αυτός να στερεωθεί ασφαλώς. είχε δεν δοθεί διαταγή όπως μη κατασκευαστούν δια των οίκων του Κυρίου θύρε αργυρέ, καρφιά, φιάλε, σάλπιγγες και κάθε χρυσούν και αργυρούν σκεύρος από το αργύριον αυτό, το οποίον εισεπράχθη εις τον ναόν του Κυρίου. Αλλά να δοθεί ολόκληρον δι' εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της στερεώσεως και επιδιορθώσεως του ναού του Κυρίου. δεν εζητεί το δε λογαριασμό από τους άνδρας εις τα χέρια των οποίων εδίδοντο τα χρήματα για να πληρώσουν τους αναλαβώντας τα έργα της επιδιορθώσεως διότι αυτοί εφέροντο με τιμιότητα. Τα χρήματα όμως τα οποία εισοδεύοντο εις των ναών από τα πέρι αμαρτίας εδίδοντο όχι δια την επιδιόρθωση του ναού, αλλά δια την συντήρηση των ιερέων. Κατά την εποχή εκείνη, ο Αζαήλ, ο βασιλεύς της Συρίας, εξεκίνησε από την Συρία και επολέμησε εναντίον της Γεθ, την οποία και κατέλαβεν. Ο Αζαήλ είχε πάρει την απόφαση να εκστρατεύσει και εναντίον της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάς, ο βασιλεύς, διότι προφανώς δεν είναι δύνατο να αντιπαραταχθεί κατά του Αζαήλ, επήρεν όλα τα αφιερώματα όσα είχαν αφιερώσει στον ναόν ο Ιωσαφάτ, ο Ιωράμ, ο Χοζίας, οι προπάτορές του και βασιλείς του βασιλείου Ιούδα, όσα και ο ίδιος είχε προσφέρει όλων των χρυσίων το, το οποίον ευρέθη εις τα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως και έστειλεν αυτά προς τον Αζαήλ βασιλέα της Συρίας για να τον εξευμενήσει. Εκείνος δε, αφού έλαβεν αυτά, απεμακρύνθη από την Ιερουσαλήμ. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάς και όλα όσα άλλα έκαμε, δεν είναι και αυτά γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ιούδα. Οι δούλοι του Ιωάς επανεστάτησαν εναντίον του, έκαμαν συνομωσία και τον εφώνευσαν εις τον οίκον Μαλό που ευρίσκεται εις την περιοχή Γαλά. Γα οι δούλοι αυτοί οι οποίοι επανεστάτησαν και εφώνευσαν τον βασιλέα ήσαν ο Ιεζιχάρ, ιός του Ιεμουάθ και ο Ιεζεβούθ, ο ιός του Σωμίρ Έθαψαν τον νεκρόν βασιλέα μαζί με τους προπάτορας του εις την πόλη του Δαβίδ. Αντίδε αυτού έγινε βασιλεύς ο Υιός του ο Αμεσίας. Κεφάλαιον Κεφάλων Η βασιλεία Ιωάχας και Ιωάς επί του Ισραήλ Στίχη 1 έως 13 Η τελευταία του Ελισσέου. Στοίχη 14 έως 25 Κατά το 23ο έτος της βασιλείας του Ιωάς, Ιού του Οχοζίου, βασιλευος του βασιλείου του Ιούδα, έγινε βασιλεύς εις των Ισραηλιτικών λαών με πρωτεύουσα την Σαμάριαν, ο Ιωάχας, Υιός του Ιού, εβασίλευσεν δε επί δέκα επτά έτη. Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, εβάδισε των δρόμων της ιδωλολατρίας και της αμαρτωλής ζωής του Ιεροβουάμ, Ιού του Ναβάτ, ο οποίος παρόθησε των Ισραηλιτικών λαών εις την αμαρτίαν και την ασέβιαν. Ο Ιωάχας δεν απεμακρύνθη από τα σαμαρτία σε εκείνον. Δια τούτου πολύ ο Κύριος κατά των Ισραηλιτών και παρέδωκε αυτούς εις την εξουσία των βασιλέων της Συρίας Αζαήλ και του Ιού του Άδερ καθόλα στα σημέρας της ζωής του Ιωάχας. Τότε ο Ιωάχας θερμός παρεκάλεσε τον Κύριον να τον βοηθήσει και ο Κύριος εισήκουσε την παράκλησή του διότι είδε την θλίψη με την οποία κατεβάρινε αυτούς ο βασιλεύς της Συρίας. Ο Κύριος έσωσε τους Ισραηλίτας και έτσι οι Ισραηλίτε ελευθερώθησαν από την εξουσία των Σύρων και κάθισαν ειρηνικοί και ελεύθεροι στα των έζησαν ησύχω όπως και προηγουμένως. Αλλά παρόλα αυτά, δεν απεμακρύνθησαν από τα σαμαρτία της οικογενείας Ιεροβοάμ, ο οποίος εξώθησε των Ισραηλιτικών λαών Ισασέβιαν. Και αυτό ακόμη το ιδωλολατρικό άγαλμα της Αστάρτης έμενε στην θέση του, εις το άλσος εν τη Σαμαρία. Δια τούτο τους αφήρεσεν ο Θεός την δόξαν και την δύναμήν των, ώστε δεν απέμειναν εις τον Ιωάχας στρατός, ημι μόνον πεντήκοντα υπείς, δέκα πολεμικά άρματα και δέκα χιλιάδες πεζών. Ο βασιλεύς της Συρίας του εξολόθρευσε και τους έκαμε κονιορτών για να τους καταπατούν. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάχας και όσα αυτός έκαμε και τα κατορθώματά του τα ιδιαίτερα όλα αυτά δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των έργων των ημερών των βασιλέων του Ισραήλ. ο Ιωάχας εκιμήθη μετά των προγόνων του και τον έθαψαν εις την Σαμάριαν. Αντί αυτού, έγινε βασιλεύς ο Υιός του, ο Ιωάς. Κατά το 37ο έτος του Ιωάς, βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα, ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων του Ισραηλιτικού λαού εις την Σαμάριαν, ο ιός του Ιωάχας, ο Ιωάς, ο οποίος ευασίλευσε επί 16 έτη. Αλλά και αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου και εξέκλεινε προς την ειδωλολατρίαν. Δεν απεμακρύνθη από τα σαμαρτίας του Ιεροβοάμ, του Ιού του Ναβάτ, ο οποίο οδήγησε του Ισραηλίτα ει την, την ιδωλολατρία. και αμαρτίαν επορεύθηκε αυτό. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωά, τα οποία αυτός έπραξε, και τα κατορθώματά του τα οποία επέτυχε εναντίον του αμεσίου του βασιλέως Ιούδα, δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των ημερών των βασιλέων του Ισραήλ. Ο Ιωάς εκοιμήθη με τους προγόνους του. Εκάθισε δε τον θρόνο αυτού ως διάδοχός του, ο Ιεροβάμ. Ο Ιωάς δε ένεταφιάστη μαζί με τους βασιλείς του Ισραηλιτικού λαού, η Σαμάριαν. ο Ελισέος αρρώστησε από κάποιαν βαρίαν νόσον από την οποίαν και θα απέθνησκεν. Ήλθεν εις επίσκεψή του ο Ιωάς, ο βασιλεύς του Ισραήλ και πεσόν επί το πρόσωπον αυτού έκλαψε και είπε «Πάτερ, πάτερ, σύ το πολεμικόν άρμα και το υπηκόν του Ισραηλιτικού λαού εάν αποθάνεις τι θα γίνομαι ο Ελισέος είπε προς αυτόν πάρε τόξον και βέλη είπε ο Ελισέος προς τον βασιλεά πάρε και κράτησε στο χέρι σου το τόξον ο Ιωάς άπλωσε και πήρε στο χέρι του το τόξον ο δε Ελυσέος έθεσε τα χέρια του εις τα χέρια του βασιλέως και είπε προς αυτόν Άνοιξε το παράθυρο το οποίον βλέπει προς Ανατολάς και το ίνιξε. Ο Ελισέος προσέθεσε Ρίξε το βέλος και εκείνο έριξε το βέλος. Ο ελισέως είπε τότε αυτό είναι βέλος σωτηρίας των Ισραηλιτών εκ μέρους του Θεού. Βέλος που σημαίνει την απαλλαγή από την τυραννία των Σύρων. Θα πολεμήσεις τους Σύρους εις την πόλη Αφέκ μέχρι σολοτελού συντριβίστων. Είπε πάλιν ο Ελισέος εις τον βασιλέα. Πάρε βέλη. «Και εκείνος τα επήρε», είπε προς τον βασιλέα, «τόξευσε κάτω προς την γήν». Ο βασιλεύς έριξε τα βέλη τρεις φορές και έπειτα εσταμάτησε. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέος, ελυπήθη δι' και του είπε, εάν έριπτε στο βέλος πέντε ή έξι φορές θα επολεμούσες και θα εξολόθρευες πλήρως τους σύρου. Τώρα όμως, τρεις μόνο φοράς θα χτυπήσεις την Συρίαν. Ο Ελισέος απέθανε και τον έθαψαν. Κατά δε το επόμενον έτος, εισέβαλαν στην χώρα των Ισραητών επιδρομής Μωαβίτε. Ενώ δε Ισραηλίτε έθαπτον ένα νεκρόν, εφάνισαν από μακράν ερχόμενη η επιδρομής Μωαβίτε. Κατελήφθησαν από τρόμον οι Ισραηλίτε, κέρυψαν τον νεκρόν άνδρα εις των ανοιχτών τάφων του Ελισέου και ετράπησαν εις φυγήν. Ο νεκρός, μόλις σύγκυσε τα οστά του Ελισσαίου, ανέζησε και ανορθώθη εις τους πόδας του. Ο Αζαήλ συνεχίζον τον πόλεμον εναντίον των Ισραηλιτών καθόλας τα σημέρας του Ιωάχας τους κατέθλιβε πολύ. Ο Κύριος όμως τους ηλέησε, τους ελυπήθη, και έριψε βλέμμα ευμενές προς αυτούς χάριν της διαθήκης την οποία είχε κάνει με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Δια τούτο και δεν ηθέλησε ο Κύριος να εξολοθρέψει αυτούς. Δεν τους απέριψεν από το πρόσωπόν του. Ο Αζαήλ, ο βασιλεύς της Συρίας, απέθανε και ανεκηρύχθη βασιλεύσαντα αυτού ο Άδερ, ο Υιός του. Ανεθάρισε τότε ο Ιωάς, ο Υιός του Ιωάχαζ επανήλθε, ανακατέλαβεν από την κυριαρχία του Ιού του Αζαήλ, του ονομαζομένου Ιού Άδερ τας πόλεις, τας οποίας κατά τον πόλεμον είχε εκείνος αφαιρέσει από τον Ιωάχαζ, τον πατέρα του Ιωάς. Τρεις φοράς επολέμησε αυτόν νικηφόρος ο Ιωάς και ανέκτησε τα σκυριευθήσας από εκείνον πόλη του Ισραήλ.